Αφημένο στην τύχη του είναι το παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα η περιοχή Θαλασσινά, καθώς τα έργα ανάπλασης βρίσκονται στον πάγο εδώ και αρκετούς μήνες. Το εργοτάξιο Φάντασμα είναι ένα αγκάθι για τους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού που σε καθημερινή βάση κάνουν κύκλους με τα οχήματά τους για να μετακινηθούν στην περιοχή. Πάνω από ένα χρόνο είναι. Βλέπουμε είναι πολύ λίγα άτομα. Δύο άτομα με ένα άτομο κάθε μέρα. Πώς θα τελειώσει? Δεν τελειώνει. Είναι μια πονεμένη ιστορία, φαντάζομαι, για όλους εδώ τους δημότες. Γιατί πάντα ένα έργο γίνεται με καθυστέρηση πολλών ετών, δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Το αμάξι πρέπει να κάνει ολόκληρη στροφή, να περάσει μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα στενάκια. Δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα έτσι. Η περιοχή Θαλασσινά έχει αγαπηθεί από όλους τους δημότες του Ηρακλείου λόγω της πανοραμικής θέας στο λιμάνι. Ωστόσο, η ανάπλαση που έχει μείνει στη μέση εδώ και καιρό έχει υποβαθμίσει σημαντικά το παράκτιο μέτωπο. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει νωρίτερα, είναι πολύ ωραίος χώρος για να περπατάει κανείς. Οπότε όσο πιο σύντομα τελειώσει το έργο, τόσο πιο καλύτερα για μας θα είναι. Όσο πιο γρήγορα το φτιάξουν, τόσο πιο καλά. Γενικά, όπως βλέπετε, όλη η περιοχή είναι λίγο υποβαθμισμένη. Ας κοιτάξουν να τη φτιάξουν, να βάλουν δύο φώτα, να καθαριστεί λίγο, να προσέχουν, να μπορούν οι άνθρωποι να περπατήσουν, να βγουν. Σε ένα εργοτάξιο έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια το παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού με τους κατοίκους να δεινοπαθούν καθημερινά. Ήταν εδώ πέρα 2-3 χρόνια. Είδα τώρα που περάσαμε κάποια πράγματα έχουν γίνει κάτω, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Εδώ τι θα κάνουμε, θα γίνει ή δεν θα γίνει? Ρωτήσε τους ηθήνοντες εκεί. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ τους αλικαρνασσώτες, γιατί είναι η έξοδος προς τη θάλασσα. Κάτι που μας έλειπε εμάς. Είναι ένα από τα κομμάτια που εμείς σαν κοινότητα έχουμε συνδέσει με το παραλιακό μέτωπο όλο, με το Φάρο, τη δημιουργία πολιτιστικού μικρασιάτικου ελληνισμού, και για μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι ώστε να συνδέσουμε όλο το παραλιακό μέτωπο με το ευρύτερο και του Ηρακλείου και να προχωρήσει ο δρόμος μέχρι τον Καρτερό. Την ίδια ώρα, απαξιωτική είναι η εικόνα με το οδόστρωμα σε γειτονιές του προσφυγικού προαστίου να είναι σε άθλια κατάσταση και τις λακκούβες να έχουν μετατραπεί σε παγίδες ατυχημάτων. Δυστυχώς, τα υπομένουμε, δεν μιλάμε. Δημοτική αρχή δεν υπάρχει, έτσι. Τα βλέπετε κάθε μέρα, μιλάγαμε για το Ηράκλειο της Λακκούβας, αλλά έγινε χειρότερη η Λακκούβα από ό,τι ήταν. Φτιάξτε εδώ πέρα τους δρόμους να πούμε, να μπορούν οι τουρίστες να κατεβαίνουν, μην πηγαίνουν στο εξωτερικό να πούμε και βλέπουν τα χάλια, τα βγάζουν στις ειδήσεις, να πούμε και λένε γιατί η Κρήτη τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ πληθυσμό και είναι αμαρτία. Οι κάτοικοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών στα έργα ανάπλασης του παραλιακού μετόπου και παράλληλα απαιτούν μια γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, τόσο των δρόμων όσο και του δημοτικού φωτισμού.